Οδηγίες για τη μείωση των αργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών από 1η Ιουλίου και εφεξής έδωσε το ΙΚΑ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, καταργούνται οι εισφορές 1% που κατέβαλαν ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος αντίστοιχα υπέρ του διανεμητικού λογαριασμού οικογενειακών υποδομάτων μισθωτών, αλλά και η ειδική εισφορά 1% που κατέβαλε ο εργοδότης υπερστράτευσης για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. Επίσης, από 1η Ιουλίου προβλέπεται η κατάργηση των παροχών του διανεμητικού λογαριασμού οικογενειακών επιδομάτων μισθωτών. Το ΙΚΑ σημειώνει πως προβλεπόμενοι πόροι του ΛΑΕΚ, οι οποίοι αποτελούν πόρους του ενιαίου λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% ως εξής. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του ειδικού λογαριασμού προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του ειδικού κοινού λογαριασμού ανεργίας και εισφορά εργαζόμενου 0,10% υπέρ του ειδικού κοινού λογαριασμού ανεργίας. Τέλος, από την ίδια ημερομηνία, το ποσοστό της εισφοράς που καταβάλλει ο εργοδότης υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας σε χρήμα μειώνεται από 0,80% σε 0,25%.